Ο Σύνδεσμος Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής Μακεδονίας, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Κοζάνης και το Δικηγορικό Σύλλογο, διοργάνωσαν σήμερα το πρωί ενημερωτική συνάντηση με θέμα την αποτελεσματική επίλυση διαφορών επί των δημοσίων συμβάσεων από την αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών. Η μερίδα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Κοβεντάριο, στην Κοζάνη. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, την επωνομαζόμενη ΑΕΠ, με ένα κλιμάκιο, με μέλη της αρχής. Είναι μεγάλη τιμή για μας να τους έχουμε σήμερα και η αλήθεια είναι ότι παρόλο το φόρτο εργασίας που έχουν, θέλησαν να έρθουν στην Κοζάνη για να ενημερώσουν τόσο τις αναθέτουσες αρχές, τους δήμους, τις τεχνικές υπηρεσίες, τις δημοτικές επιχειρήσεις, σύνδρευσης, αποχέτευσης, γενικά όλους όσους ασχολούνται με αυτό που λέμε δημόσιο έργο, όσο και εμάς τους εργολήπτες. Ο θεσμός αυτός για τα ελληνικά δεδομένα είναι νέος. Αυτή η αρχή συστάθηκε με τον νόμο 4412 και αποτελεί καινοτομία στην παραγωγή δημοσίου έργου. Για μας, τους εργολήπτες, αλλά νομίζω και για τις αναθέτουσες αρχές, είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός, γιατί στην ουσία είναι ο ενδιάμεσος φορέας στον οποίο απευθύνονται όλες οι ενστάσεις και όλες οι διαφωνίες κρίνονται πλέον από αυτήν την αρχή. Υπάρχει δηλαδή μία ανεξαρτησία τόσο στη λειτουργία και υπάρχει μία εξειδίκευση στα στελέχη. Κατά κάποιο τρόπο διευκολυνόμαστε όλοι και νομίζω ότι το παραγόμενο αποτέλεσμα είναι καλύτερο για όλους μας. Βασικοί εισηγητές της ημερίδας ήταν εκτός από τον πρόεδρο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και δικηγόρη, ενώ συντόνιζε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης, Χρήστος Δημητρόπουλος. Βέβαιως. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στην πόλη μας τον πρόεδρο και μέλη της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Πρόκειται για ένα νέο θεσμό, ο οποίος εισάγεται στο διοικητικό μας σύστημα με τον νόμο 4412 του 2016. Τον οποίο πρόκειται να μας γνωρίσουν οι διακεκριμένοι ομιλητές, τους οποίους φιλοξενούμε σήμερα. Ο οποίος θεσμός αυτός έρχεται να ρυθμίσει τα θέματα τα οποία προκύπτουν από τις διαγνωστικές διαδικασίες, την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, την υπογραφή των συμβάσεων δημοσίων έργων και τα λοιπά θέματα που προκύπτουν, εφόσον πρόκειται για δημόσια έργα που έχουν εκτιμόμενη αξία άνω των 60.000 ευρώ. Η σημερινή ημερίδα γίνεται σε συνδιοργάνωση από το Δήμο Κοζάνης, τον Σύνδεσμο Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δυτικής Μακεδονίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης και θεωρώ ότι θα είναι μια εξαιρετικά γόνιμη πρωτοβουλία.